Πάμε όμως να σταθούμε στο τώρα, να δούμε τι μπορεί να προκύψει από αυτή τη συγκυρία, από αυτή την αδιανόητη τραγωδία που έχει χτυπήσει τους γειτονές μας. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά, ένας άνθρωπος που έχει μακρά εμπειρία και από την εγχώρια πολιτική, αλλά και από την ευρωπαϊκή και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο. Οπότε νομίζω είναι ο πλέον αρμόδιος. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Αβραμόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Λιγκράκη. Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τώρα, επ' αυτής της συγκυρίας μαζί μπορούμε να συζητήσουμε πολλά από τη διπλωματία των σεισμών, γιατί θέλω να θυμίσω ότι είσαστε δήμαρχος στη μεγάλη καταστροφή του 99 και παίξατε έναν σημαντικό ρόλο τότε. Θα το πούμε στη συνέχεια. Νομίζω όμως ότι πρωτίστως έχει αξία να μας πείτε αν εδώ υπάρχουν περιθώρια δράσης. Μια διάσκεψη δωρητών, μια δραστηριοποίηση λίγο πιο αποτελεσματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως και για την ειδική περίπτωση της Συρίας. Τι βλέπετε? Είναι πολύ σωστή η ερώτηση, διότι το δράμα που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι στην περιοχή ξεπερνάει και την Συρία και την Τουρκία, γίνεται παγκόσμιο πρόβλημα και γι' αυτό υπάρχει και παγκόσμια αντίδραση. Και μιας και γυρίσατε τις μνήμες πίσω, θα σας θυμίσω ότι τότε, 1999, με 19.000 νεκρούς, 24.000 τραυματίες και περίπου 500.000 αστέγους, η Κωνσταντινούπολη δοκιμάστηκε. Οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι Έλληνες. Θυμάμαι τότε με την ιδιότητά μου του Δημάρχου Αθηναίων βγήκα δημόσια και κάλεσα σε ένα κύμα αλληλεγγύης και στήριξης, κάτι το οποίο συνοδεύτηκε από την αυθόρμητη αντίδραση των Ελλήνων πολιτών και κυρίως από τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας. Αυτό είχε ένα αποτέλεσμα. Έσπασε τον πάγο, γιατί σας θυμίζω, κύριε Λιμπεράκη, ότι λίγο καιρό πριν είχαμε φτάσει στα πρόθυρα ξανά του πολέμου. Είμαστε τρία χρόνια μετά τα Ήμια, το λέγαμε και τα Ήμια, ναι. Και η υπόθεση ο Τσαλάν που ήταν ένα χρόνο πριν. Αυτά όλα μπήκανε στην άκρη και όχι μόνο μπήκανε στην άκρη, δημιουργήσαν τις προϋποθέσεις μιας καλύτερης συνεννόησης, πιο ανθρώπινης, που επέτρεψε τις δύο χώρες να ζήσουν 15-16 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα και μάλιστα το 2013, τότε ήμουν υπουργός εξωτερικών, όταν συναντήθηκαν οι δύο κυβερνήσεις Ελλάδος και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη και υπογράψαμε 25 συμφωνίες. Άρα μπορεί να προκύψει κάτι μέσα από το χάσμα που αφήνει ο σεισμός. Η φύση καμιά φορά, θα μου επιτρέψετε να το πω λίγο πιο λυρικά, συνωμοτεί για να ανακαλύπτει ο άνθρωπος τον εαυτό του και το διπλανό του. Τώρα λοιπόν έρχεται η ώρα η σημαντική. Η Ευρώπη θα βοηθήσει. Η Ευρώπη έχει ειδικά φόντα καλαμιτέ, λέγω ονομάζονται, ειδικά κονδύλια για να βοηθάει χώρες που υφίστανται τέτοιες δραματικές καταστάσεις. Το ίδιο όμως και οι γείτονες. Η ΔΕ Ελλάδα, μιας και με ρωτήσατε πριν από λίγο, σε πρώτη φάση καταρχήν με πολύ γρήγορα ανακλαστικά ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμά του. Αλλά από εκεί και πέρα ήρθε η ώρα της πραγματικής βοήθειας. Πριν από λίγο μίλησα με τον κύριο Πατούλη. Γιατί το λέω? Γιατί τότε είχα πάρει την πρωτοβουλία και είχε κινητοποιηθεί η αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύμα αλληλεγγύης λοιπόν σε κάθε χωριό της Ελλάδος, από το ακριτικό Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο και την Ήπειρο και την Κρήτη, μάζεψαν υλικό. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι εκεί ζητούν απλά πράγματα. Από το να μπορούν να πιούν ένα νερό, να έχουν μια κουβέρτα και ρούχα. Όσοι από αυτούς αυτή τη στιγμή είναι έξω από τα σπίτια τους, και είναι πολλοί, οι υποδομές εκεί είναι πάρα πολύ μικρές. Αν και εκεί δίπλα, το θυμίζω αυτό, είχε στηθεί το περίφημο κάμπ του Καζιαντέπ, το οποίο φιλοξενεί 3,5 εκατομμύρια Σύριους. Για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό ήταν τι γίνεται με τους Κούρδους της περιοχής εκείνης? Τι γίνεται με τους Σύριους? Δεν είναι μόνο λοιπόν η Τουρκία, είναι η ευρύτερη περιοχή που δοκιμάζεται και ήρθε η ώρα ο άνθρωπος να αποδείξει ότι είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος, οι δε διεθνείς θεσμοί αυτή τη στιγμή να παίξουν το δικό τους ρόλο. Θα θυμίσω πάλι και κάτι τελευταίο, ότι όταν έγινε αυτό και μεταξύ μας είχαν υπάρξει αντιδράσεις τότε, γιατί βιάστηκε η Ελλάδα να ανταποκριθεί, ο Κόφι Ανάν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μου έστειλε μια επιστολή όπου ήδη είχε επικροτήσει και υιοθετήσει ένα πρόγραμμα που του είχα προτείνει της διπλωματίας των πόλεων και λέει να η έμπρακτη εφαρμογή, όπου πλέον εκεί που καμιά φορά δεν μπορούν να συνομιλήσουν τα κράτη, μπορούν να συνομιλήσουν οι πολίτες μέσα από τις ελπίδες και τις τραγωδίες τους. Όλα αυτά έγιναν τότε και να που η ιστορία επαναλαμβάνεται, η Ελλάδα είναι πρώτη που βοηθάει και δείχνει το υψηλό επίπεδο πολιτισμού της χώρας μας. Και θα είδατε κι εσείς την
αντίδραση όλων, με εξαίρεση κάποιους ακραίους που δεν πρέπει να τους δίνει κανείς. Εντάξει, και εδώ υπάρχουν και εκεί υπάρχουν, υπήρχαν πάντα και δυστυχώς πιθανότατα θα υπάρχουν πάντα. Και όσο καιρό υπάρχουν αυτοί και παίρνουν δημόσιο λόγο, παρασύρουν τον κόσμο σε λάθος δρόμο. Αυτό ήδη βέβαια δικαιολογεί κάπως τον κόσμο. Και βέβαια να πούμε και κάτι πιο πολιτικό. Μην νομίζετε ότι αλλάζουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις θέσεις, τη στρατηγική, τις πάγιες πολιτικές του βαθαίου συστήματος της γειτονικής χώρας. Θα έχουμε όμως ηρεμία, εκτιμάτε, για ένα διάστημα. Πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για μια προσέγγιση. Αυτήν την προσέγγιση μπορούν να την αναλάβουν ως πρωτοβουλία και οι δύο πλευρές. Ναι. Να πω κάτι πάλι που έχει να κάνει με το πώς στέκεται η Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης, σε αυτή την φοβερή χρυκή συμπεριφορά των τελευταίων χρόνων της Τουρκίας, τι λέει? Εδώ είναι οι κόκκινες γραμμές. Εδώ ξέρουμε ξεκάθαρα πώς είναι τα πράγματα και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Θέλουμε όμως το διάλογο με την Τουρκία. Έχουμε ανοιχτά παράθυρα και πόρτες. Αυτά τα παράθυρα και οι πόρτες μπορούν να ανοίξουν αυτή τη στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι θα αναλυθούν σε κάποια στιγμή. Εκτιμάται ότι μπορεί να μην γίνουν εκλογές στην Τουρκία? Όλα είναι πιθανά, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει αυτό το συνταγματικό δικαίωμα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Και τούτη την ώρα που μιλάμε είναι κάτω από μεγάλη πίεση. Ναι. Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση του ασκεί μεγάλη κριτική για τα όσα είχαν προηγηθεί και τρεις μήνες πριν τις κρίσιμες εκλογές οι σεισμοί πλήττουν την εικόνα της κυβέρνησης και κυρίως το αφήγημα του κόμματος του Ερντογάν και των άλλων ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη που δεν έχει ανάγκη κανέναν, όμως που έχει ανάγκη τους πάντες. Όσα συμβαίνουν σήμερα δεν συνάδουν με αυτό το αφήγημα και προκαλούν αισθήματα απογοήτευσης σε σημαντικό μέρος της κοινωνίας που θα έχει αντίκτυπο. Πολιτικά, στις εκλογές, αν γίνουν. Κάτι ακόμη, με βάση την ευρωπαϊκή σας εμπειρία, έχετε χειριστεί και το πολύ πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο του μεταναστευτικού. Φαντάζομαι, εύλογα μπορεί κανείς να υποθέσει ότι θα προκύψει και ένα νέο κύμα ανθρώπων που θα θέλουν να εγκαταλείψουν αυτή την περιοχή, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά το επισημαίνετε, διότι σας το είπα και πριν, ότι στην περιοχή βρίσκονται 3,5 εκατομμύρια Σύριοι. Τι θα κάνουν τώρα? Τα σπίτια τους γκρεμίστηκαν. Δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και 13 εκατομμύρια οι κάτοικοι ευρύτερα της περιοχής που επλήγει από ό,τι διάβαζα, των 10 επαρχιών. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα ενδεχόμενα για τα οποία είμαι βέβαιος ότι στις Βρυξέλλες το συζητούν. Διότι προς τα που θα πάνε όλοι οι άνθρωποι, προς τα νότο, εκεί είναι, εξακολουθεί η κατάσταση είναι να βέβαια ρευστεί και ο πόλεμος να μένει. Δεν λέτε που σταμάτησαν οι εχθροπραξίες τις ημέρες, τα σύνορα Τουρκίες και Συρίες, το Βόρειο Ιράκ, γιατί η φύση το επέβαλε. Αυτοί οι άνθρωποι αν πάρουν το δρόμο λοιπόν προς έναν ασφαλή προορισμό, αυτός ο δρόμος περνάει πάλι μέσα στην Τουρκία και έρχεται να αγγίξει τα σύνορα της Ευρώπης, όπου εκεί η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Ναι. Αλλά η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει μόνη της σε αυτό και είμαι βέβαιος ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν τις απαραίτητες επαφές και συνεννοήσεις, ώστε να μην έχουμε ένα νέο παρόμοιο, ίσως και πιο πιεστικό κύμα σαν και εκείνο που το 2015 μας προκάλεσε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά το διαχειρίστηκε η Ευρώπη. Α, πιστεύετε ότι μπορεί τώρα να προκύψει ένα κύμα αντίστοιχων διαστάσεων με του 2015? Το είπατε, τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα τώρα. Τότε είχαμε την τρομοκρατία, είχαμε τους τζιχαντιστές, οι άνθρωποι ήθελαν να φύγουν, είχαν τον πόλεμο, είχαν δικτατορίες. Τώρα όμως έχουν τη φύση, η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή. Τα κάνουν. Εάν δεν καταφέρουν να τους εξασφαλίσουν αυτή τη στιγμή τις απαραίτητες στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να ζήσουν ανθρώπινα, θα σηκωθούν να φύγουν. Και δεν φαίνεται να το καταφέρνουν, κύριε Αβραμόπουλε. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισιοδοξεί κανείς αυτή τη στιγμή ότι θα καταφέρουν να κρατήσουν τον κόσμο υπό στοιχειώδεις ανθρώπινες συνθήκες. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε εμείς στην Ευρώπη. Είναι αχανής, δεν έχει σύνορα, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει τάξη. Και αυτή την ώρα εμείς μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Θα πάτε πρωτήτερα. Μιλάμε για κοντά 500.000 άστεγους τούτη την ώρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, λέει το αντίστοιχο της Κωνσταντινούπολης. Και δεν ξέρουν, δεν έχουν καταμετρηθεί και τα θύματα. Ναι. Κάθε μέρα προστίθεται και καινούρια. Έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά ο κρατικός σου μηχανισμός. Η δικιά μας συμμετοχή είναι ανθρώπινη, έχει το συμβολισμό της, αλλά έχει και την ουσία της. Αλλά επιτρέψτε να σας πω. Η διάσωση κάποιων ανθρώπων είναι σταγόνα στον ωκεανό σε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή τόσο μεγάλη ευρεία. Ναι, είναι ταυτόχρονα κάτι μεγαλειώδες και ταυτόχρονα κάτι πολύ μικρό μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής. Καταλαβαίνω πώς το εννοείτε. Είναι μεγαλειώδες, γιατί είμαστε οι πρώτοι που αντιδράσαμε και
πρέπει να σας πω, τα σχόλια στον τουρκικό τύπο δεν έχουν καμία σχέση με τα σχόλια πριν από 15 περίπου ημέρες. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι και οι Έλληνες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είμαστε συναισθηματικοί λαοί. Μπορείς να κάνει ο ένας τον άλλο χαρή να τον πατήσεις, εάν παίξεις με το συνέστημα. Και αυτή τη στιγμή, συναισθηματικά, η Ελλάδα, παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία, έστειλε τα μηνύματά της και υπάρχει ανταπόκριση. Ποιος δεν θέλει ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή? Ήρθε η ώρα να αφήσουμε στην άκρη όλα εκείνα τα οποία, πρέπει να σας πω, κυρία Λιμπεράκη, είχαν ξεχαστεί. Έχω κάνει δύο φορές υπουργός Αμήνης και μια φορά υπουργός Εξωτερικών. Ως άγιες συναντιόμαστε με τους γείτονες μέχρι το 2015. Ποτέ δεν συζητούσαμε για όλα αυτά που έχουν μπει τώρα στο τραπέζι. Λέγαμε για την υφαλοκρηπίδα, λέγαμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Ξαφνικά έχουμε αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας. Και όχι μόνο συζήτηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Θυμάστε, στην πρώτη μας εκπομπή τα είχαμε εξηγήσει αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα όμως όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Και με αυτό το ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα, τούτη την ώρα ήθελα να πω ότι μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Δεν θα μας το συγχωρέσει ούτε η ιστορία, αλλά ούτε και η φύση, που όπως είπα, συνωμότησε με δράμα μεγάλο να φέρει τους δύο λαούς και πάλι. Το κρατώ, κύριε Αβραμόπουλε. Αν μου επιτρέπετε, κλείνοντας, επειδή μετά από χρόνια στην ευρωπαϊκή πολιτική κονίστρα επανέρχεστε στην εγχώρια πολιτική σκηνή, το μεγάλο θέμα των ημερών είναι το μπλόκο στα μορφώματα. Εγώ δεν θα πω στον Κασιδιάρη, αυτή η λογική της φωτογραφικής νομοθέτησης νομίζω ότι είναι προβληματική στον πυρήνα της, αλλά το μπλόκο σε μορφώματα που είναι φωλιές εγκληματιών στην πραγματικότητα και μασκαρεύονται ως κόμματα, έχει διχάσει. Τελικά πέρασε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μόνο. Σωστά. Σωστά. Και πολύ σωστά το επισημαίνετε. Το ερώτημά σας είναι και απλό και σύνθετο. Απλό υπό την έννοια, απορώ πως οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Τόξου δεν συνεννοήθηκαν και πριν και μετά. Γιατί έχουμε... όχι νωρίτερα, κύριε Αβραμόπουλε, αλλά στο παραπέντε. Είδατε πόσο σωστά το θέτετε. Εκεί όμως υπάρχει ευθύνη και της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Εδώ πρέπει, η κυβέρνηση έστειλε τα μηνύματά της εξ αρχής. Το θέμα είναι αν ανταποκρίθηκαν όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Στο τέλος, μέσα από αυτή την συζήτηση, καταλήξαμε στο να έχουμε τη σύμφωνο γνώμη και του ΠΑΣΟΚ για να περάσει τροπολογία για τον μπλόκο κάτω του αυτού του μορφώματος. Ό,τι και να είναι όμως, θα πω κάτι πάλι μέσα από την εμπειρία, γιατί σε αυτό μετράει περισσότερο. Οι συνεννοήσεις τόσο στη διπλωματία όσο και στην πολιτική για να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα γίνονται πριν φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Εδώ έγιναν, υπήρξαν. Το τελευταίο καιρό έχουν διαρραγή αυτά. Έχουν διαρραγή, μάλιστα. Δεν είναι. Πρέπει να ξαναβρούμε το δρόμο της συνεννόησης. Υπάρχουν σημεία που έχουν μεγάλες διαφορές, δεν το συζητάμε. Γιατί η πολίτευση έχει το δικό της ισχυρό λόγο να κριτικάρει, να ελέγχει την κυβέρνηση. Απ' την άλλη μεριά όμως, εκεί που συμφωνούμε, γιατί να διαφωνούμε? Και πέραν αυτού, κάνουμε και κάτι άλλο. Διχάζουμε τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία και πολύ ορθά φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι θέμα πλέον μόνο κυβέρνησης και της πολιτευσης, είναι του πολιτικού συστήματος. Και μιας και είπατε πριν ότι επιστρέφω πλέον και εγώ στην ελληνική πολιτική σκηνή μετά από αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό. Σωστά, δεν το είπα, δεν έχουν βρει. Βρίσκεται μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή... Βρίσκω μια άλλη Ελλάδα. Αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν τα είχαμε ζήσει εμείς παλιότερα. Δηλαδή πριν μια δεκαετία, ναι, υπήρχαν συγκρούσεις, υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Πάντα γίνονταν αυτά. Είναι σκληρή η ελληνική πολιτική. Δεν είναι στο επίπεδο του ανώτερου ευγενούς δημοκρατικού πολιτισμού της Δύσης. Διότι εδώ έχουμε και αδύναμους θεσμούς. Αλλά από την άλλη μεριά, ήθελα να πιστεύω ότι οριμάζουμε στο πέρασμα του χρόνου και μπορούμε να συνεννοηθούμε και για τα εθνικά θέματα, που είναι πολύ σημαντικό. Η εθνική συνόηση είναι απαραίτητη, αλλά και για την κοινωνική συνένεση. Πάντως την πόλωση εδώ την τροφοδότησε, αν μου επιτρέπετε, και η υπόθεση των υποκλοπών και με διαχείριση που είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη από πλευράς της κυβέρνησης. Εκεί η δικαιοσύνη έχει πάρει το δρόμο της και θα βγάλει τα συμπεράσματά της. Όλα όμως αυτά σωρευτικά έχουν δημιουργήσει ένα τοξικό κλίμα και μια αντιπαράθεση η οποία, προσέξτε, δεν βοηθάει και από την άλλη μεριά, επειδή μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ξέρω την εκπομπή σας, παρακολουθούν χιλιάδες Έλληνες πολίτες, ξέρετε τι λένε. Άντε να δούμε πότε θα μπορέσετε να συνεννοηθείτε, ώστε να πάει αυτός ο τόπος μπροστά, παρά τις διαφορές σας. Ο κόσμος, αν γενικεύει την αντιπολιτική του διαμαρτυρία, δεν ξέρω αν το έχετε πει σε μια προγενέστερη εκπομπή σας, αλλά πράγματι οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή διέπονται από αντιπολιτικά αισθήματα. Βλέπουν να μην ανταποκρίνεται το πολιτικό σύστημα στα όνειρά τους και στις προσδοκίες τους.
Ναι, όταν ένας 25χρονος πτυχιούχος δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι και να ζήσει, ή ένας 30χρονος δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί γιατί δεν έχει χρήματα για να το. Θέλω να πω, είναι λογική ως ένα βαθμό αυτή η παρέτηση. Εκεί η αποστροφή. Αυτό το... Εκεί η αποστροφή, η οποία όμως. Πάμε τώρα στο πολιτικό συμπέρασμα. Μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές. Προφανώς. Χθες το βράδυ είχα μια συνάντηση εντελώς τυχαία σε ένα εστιατόριο. Με καμιά δεκαπενταριά νέα παιδιά που μόλις με είδαν θέλησαν να κουβεντιάσουμε λίγο. Ξέρετε τι διαπίστωσα με μεγάλη ανησυχία? Ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δείχνουν αποστροφή στην πολιτική. Πιστεύουν ότι δεν μπορεί να αποδώσει πια. Αυτό ανοίγει την πόρτα για να διεισδύσουν οι λαϊκιστές. Και να λοιπόν πώς έρχονται οι ακραίοι. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ναι, σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Υπάρχει όμως και ένας αντίλογος που λέει ότι εκεί φροντίζεις οι πολίτες να καταψηφίζουν αυτά τα μορφώματα και όχι να τα δια της απαγορεύσεως να καθίστα σε μοναδική επιλογή. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι πολύ σημαντική συζήτηση, την οποία δεν την κάνουμε, γιατί καθημερινά μας παρασύρει η καθημερινότητα με τα θέματα που πάρετε πρωτήτερα και αφήνουμε στην άκρη το μεγάλο διακύβευμα που είναι πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία πιο συνεκτική. Έναν λαό να εμπιστεύεται τους πολιτικούς του εκπροσώπους, να μην τους απαξιώνει και κάτι άλλο. Και να μην απαξιώνονται και αυτοί μεταξύ τους. Θα χαρώ πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή στον δρόμο προς τις εκλογές. Μήπως θέλετε να μας πείτε και πότε θα γίνουν, μήπως ξέρετε λίγο καλύτερα. Είμαι ο τελευταίος που το ξέρει αυτό. Όπως και όσα γράφονται και ακούγονται, όλα αυτά είναι στο μυαλό του ίδιου Πρωθυπουργού, ο οποίος θα κρίνει την ημερομηνία. Πάντως, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Εντάξει, μην έχετε καμία αμφιβολία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραμμάτη. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.